Το σκορ 9-9 για να φτάσουμε στο 10ο πόντο. Πρέπει να πάμε σε flag race. Δύο ατόμων από κάθε ομάδα. Καλύτερος άντρας, καλύτερη γυναίκα. Αυτή που θα επιλέξετε εσείς, παρακαλώ να κάνουν ένα βήμα μπροστά. Η Σταυρούλα και ο Φάνης από την μπλε ομάδα. Η Δαλάκα και ο Γκιουλέκας από την κόκκινη ομάδα. Το πρώτο μέλος του flag τρέχει όλο το στίβο. Πρέπει να κατεβάσει και τα σημαίακια και στη συνέχεια να ολοκληρώσει, σηκώνοντας το σημαίακι, δίνοντας έναρξη στο δεύτερο μέλος της ομάδας, το οποίο θα περάσει και πάλι όλο το στίβο μάχης και θα φτάσει στη γραμμή των βολών. Εκεί επιλέγετε εσείς ποιος θέλετε να κάνει βολές. Αν το δεύτερο μέλος κάνει βολές, παραμένει και κάνει τις βολές. Αν το πρώτο μέλος που έτρεξε το στίβο μάχης θέλει να κάνει τις βολές, πρέπει να κάνετε ένα high five με τη συμπαίκτριά σας για να αλλάξετε θέση. Απλά να τονίσω ότι οι γυναίκες θα ρίξουν σε μικρότερη απόσταση από τους άντρες και θα έχουν και ένα κυβάκι παραπάνω. Παρακαλώ, ποιος θα επιλέξει να ρίξει τον τελικό στόχο από την κάθε ομάδα? Η Σταυρούλα και ο Γκιουλέκας. Είστε έτοιμοι για τον τελικό πόντο? Καλή επιτυχία! 1, 2, 3, 4! Αυτός τελικά είναι ο πιο δυνατός αγώνας της εβδομάδας, 9-9 το σκορ και έχει φυσικά ένα τρομερό φινάλε. Flag race για τις δύο ομάδες για να δούμε ποια ομάδα θα επικοινωνήσει με φίλους που έχουν στείλει ηχητικά μηνύματα. Έτοιμοι για το flag race, Φάνης και Σταυρούλα απέναντι σε Γκιουλέκα και Δαλάκα. Θα ξεκινήσουν πρώτα τα αγόρια. Έτοιμοι! Φάνης και Γκιουλέκας, ενώ ακούγονται ήδη ουρλιαχτά από τους πάγκους, πρέπει να τρέξουν όλο το parkour, να κατεβάσουν και τα σημαίακια και να δώσουν φλαγκ στα κορίτσια. Στη συνέχεια, στον τελικό στόχο, θα έχουμε τον Γκιουλέκα απέναντι στη Σταυρούλα. Κατέβασε τα σημαία και ο Γκιουλέκα. Ο Φάνης είναι λίγο πιο γρήγορος. Περνάει και ο Γκιουλέκα τώρα στον δίχτυ. Πιάστηκε λίγο το κορμί του. Να το φλαγκ για τη Σταυρούλα. Περιμένει η Δαλάκα. Βγαίνει ο Γκιουλέκα. Φεύγει και η Δαλάκα τώρα. Η Σταυρούλα με προβάδισμα. Πάμε να δούμε ποια ομάδα θα φτάσει στο 10ο πόντο και θα κερδίσει την επικοινωνία. Πολύ γρήγορα η Δαλάκα προσπαθεί να καλύψει τη διαφορά από τη Σταυρούλα, η οποία σκαρφαλώνει τώρα στο τριγωνικό εμπόδιο. Εδώ δεν χρειάζεται να κατεβάσουν σημαία κατά κορίτσια. Κατεβαίνουν πολύ επικίνδυνα η Σταυρούλα. Προσγειώνεται με τα δύο πόδια, γυρίζει κορμί η Δαλάκα. Έτοιμος ο Γκιουλέκας να ξεκινήσει βολές. Έφτασε η Σταυρούλα πρώτη. Ξεκινάει πρώτη βολές. Πρέπει να κάνει το high five εκεί για να αλλάξει το rotation στις βολές. Δεύτερη μπάλα για τον Γκιουλέκα. Σταυρούλα συνεχίζει, διώχνει άλλη μία. Τρίτη μπάλα για τον Γκιουλέκα. Στοχή Σταυρούλα, παραλίγο να κάνει και τέταρτη ο Γιώργος. Η Σταυρούλα έχει πλέον 6 μπάλες. Ο Γιώργος Γκιουλέκας έχει 7. Πολύ ωριακή διαφορά για έναν αγώνα ο οποίος είχε αλλεπάλληλες ανατροπές στο σκορ. Συνεχίζει η Σταυρούλα, διώχνει μπάλα ο Γκιουλέκας. Άλλη μία για τη Σταυρούλα. Ψηλά ο Γκιουλέκας. Σταυρούλα είναι στις 4 μπάλες. Παραλίγο να κάνει άλλη μια η Σταυρούλα. Στοχή ο Γιώργος. Έχει 5 μπάλες, 4 τώρα κι αυτός. Στα ίσα και αυτή η αναμέτρηση. Επιστρέφει ο Γκιουλέκας. Μάζεψε κύβους. Η Σταυρούλα σε θέση βολή. Σημαδεύει αστοχή. Ψηλά και ο Γιώργος. Άλλη μια μπάλα εκτός για τη Σταυρούλα. Είχε κυβάκι πίσω ο Γιώργος. Δεν το πρόσεξε. Θα φύγει και η προτελευταία μπάλα για τη Σταυρούλα. Άλλη μια έχει. Αστοχή ο Γκιουλέκας. Εκτοξεύει κυβάκια προσπαθώντας να τα γυρίσει και πάλι στη γραμμή των βολών. Έχει 4 μπάλες ο Γιώργος, σημαδεύει χαμηλά η βολή του. Δεν θα διώξει κάποια μπάλα ούτε τώρα. Η Σταυρούλα κάνει τελευταία μπάλα. 3 έχει ο Γκιουλέκας, σημαδεύει η Σταυρούλα για να πάρει τον αγώνα. Η μπλε ομάδα και το κάνει. Η απόλυτη ανατροπή συνέβη στο 10. Οι μπλε κερδίζουν το έπαθλο επικοινωνίας. Τέλος.
Το Φάνης είναι λίγο πιο γρήγορος. Να το φλάκια της Σταυρούλα, περιμένει Δαλάκα. Γένε Γκουλέκας, βέβαια η Δαλάκα τώρα. Η Σταυρούλα με προβάδισμα. Έφτασε η Σταυρούλα πρώτη. Ξεκινάει πρώτη βολές, πρέπει να κάνει το high five εκεί για να αλλάξει. Δεύτερη μπάλα για τον Γκουλέκα. Η Σταυρούλα κάνει τελευταία μπάλα. Τρεις έχει ο Γκουλέκα, σημαδεύει η Σταυρούλα για να πάρει τον αγώνα η μπλε ομάδα και το κάνει. Η απόλυτη ανατροπή συνέβη στο 10. Οι μπλε κερδίζουν το έπαθλο επικοινωνίας. Έλα, απόψε της. Α, ναι, αλλά έχουμε αφιωμένες όμως. Τι κάναμε, εδώ, τι κάναμε, Τζέικο, εδώ. Έλα, εδώ, τρία. Απόψε της, ακρογιαλιές, αντιλαλούν, είμαι φανές. Έλα, νοντά μας, φίλε, να μαρείς, κι αν τα ωραία της ανέλαβεις. Εδώ, ένα. Για Λέκη! Λέκη, Λέκη! Πάμε, ένα, δύο, τρία! Μαγικές! Ναι! 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 Τι κάνατε, ρε! Τι κάνατε! Τι κάνατε, ρε, παιδιά! Τι κάνατε! Μπράβο, ρε, παιδιά! Φταράδες! Χαλάρες! Κερδίσαμε! Χαλάρες! Απίστευτο! Αχθούρα μου! Εγκεφαλικό! Δεν γίνονταν να μην παίξω σήμερα! Εγκεφαλικό! Δεν γίνονταν, ξέρω ότι σαν μας με έβριζε, μου είπαν, ναι! Σοκ, σοκ, σοκ! Φόβο, δεν το πιστεύω! Εντάξει, παιδιά! Respect. Το χρωστάμε πραγματικά σε εσάς. Ακούστε λίγο, μετά από τρεις μήνες. Παιδιά, θα μιλήσουμε με τους φίλους σου μένα. Σοκ! Για το ήθελα να σου πω. Εσύ τι. Το παίζεις στεναχωρημένος μαζί με τον Γιώργο. Όχι, ρε, εγώ ήρθα να του δώσω το χέρι, να του πω μπράβο γιατί έτρεξε πολύ. Εσύ του δώσεις το χέρι, να του πεις μπράβο. Πώς δεν του δώσω. Εντάξει, ο Τζορτζ έδωσε για ψυχή σήμερα. Το πήρε όλο πάνω, το πιστέψαμε κι εμείς. Έλα, δεν πέφτουμε. Είναι μια ήττα πολύ σοβαρή, αλλά οκ. Part of the game.